Ανεστάλλει τελικά αργά το βράδυ η απεργία των τελωνιακών, γεγονός που σημαίνει ότι σήμερα αρχίζει η τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, η διοίκηση της Ομοσπονδίας Τελωνιακών αποφάσισε να αναστείλει τις κινητοποιήσεις του κλάδου, ανακοινώνοντας ότι θα επανεξετάσει τη στάση της εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Η απόφαση των τελωνιακών, οι οποίοι όμως θα συμμετάσχουν στην 24ωρη γενική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, προέκυψε έπειτα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του συλλογικού του οργάνου, στην οποία η μία πλευρά επέμενε να κηρυχθεί νέα απεργία με άλλο αιτιολογικό μέχρι την Τετάρτη και η άλλη να ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα, που μέχρι και χθες το απόγευμα αντιμετώπιζε προβλήματα. Ο Αντινομάρχης Ετωλοκαρνανίας Δημοσθένης Καπώνης, σε δηλώσεις του σχετικά με την απεργία των τελωνιακών και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί τις ημέρες που υπήρχαν οι κινητοποιήσεις, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως η τροφοδοσία της αγοράς ήταν κανονική, ενώ υπήρχαν αποθέματα για να καλύψουν τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αφού η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ετωλοκαρνανίας είχε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, πραγματοποιώντας παράλληλα ελέγχου σε όλα τα πρατήρια. Η νομαρχία θα πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε συνεργασία και με τον Σύλλογο των Βυζνοπολών του νομού Ετωλοκαρνανίας και της Λευκάδας, με τον οποίο έχει καθημερινή επαφή και συνεργασία, βρίσκεται σε επαγρύπνηση προκειμένου να υπάρξει επάρκεια καυσίμων στο νομό. Τις προηγούμενες μέρες που πέρασε δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία να ακυρώνουν μια σειρά από επιχειρηματικές, κυκλοφοριακές ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες χρειάζονται τα καύσιμα. Θέλω να πιστεύω από αύριο, δεδομένου ότι η απεργία κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική, θα αποκαταστούν και τα όποια λίγα προβλήματα υπήρχαν στην αγορά, ούτως ώστε η αγορά των καυσίμων να βρει τον ρυθμό της. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση ήμασταν και είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να λάβουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουμε προγραμματίσει σε περίπτωση που υπάρξει μια μεγαλύτερη δυσκολία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους μηχανισμούς της αγοράς. Υπήρχε σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών. Ακριβώς αυτό εννοώ. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ευτυχώς δεν χρειάστηκε να το αναπτύξουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση το καταναλωτικό κοινό δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Βρισκόμαστε, όπως σας είπα και πριν, σε στενή συνεργασία με το Σύλλογο Βυζνοπολών των Ομοίων Τελοκαρνανίας και δεν θα πρέπει να ανησυχεί κανείς όσο αφορά για την ενεργειακή επάρκεια σχετικά με τα καύσιμα.